Ποιος απαντάει? Εσύ, ναι. Α, δική μου. Ναι, γεια σας. Γεια. Αντώνη. Σοφία. Αντώνη. Όχι, Γιώργος. Αχ, είσαι ίδιος με τον έναν Αντώνη που τα είχα. Αλήθεια. Αυτός παρεπιπτόντος που ήταν με τη σχέση. Μου κόπηκαν τα πόδια λίγο. Ναι. Εγώ δεν έχω ακριβώς θέμα. Θα ήθελα να γνώμη σας για κάτι. Πηγαίνω για... Ασχολούμαι με το ψάρεμα, με την υποβρύχια δραστηριότητα και πηγαίνω για ψάρεμα με κάποιους φίλους. Και επειδή οι άλλοι έχουν μεγαλύτερη ψαρευτική δυνότητα από μένα, οπα, είναι οι δύο μες στο νερό και εγώ κάθομαι πάνω στη βάρκα τις περισσότερες φορές, που σημαίνει αυτό τρομακτική ζέστη και βαφόρητη κούραση, ας πούμε. Και ήθελα τη γνώμη σου γι' αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, καλό το τζάμπα σολάριουμα, αλλά όταν λέω παιδιά να πέσω και εγώ, όχι, δεν θα πιάσουμε ψάρια και δεν έχει τώρα να πέσει εσύ και υπάρχει μια κοροϊδία τέτοια, ας πούμε, οπότε... Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ πιάνεις ναι. Και μούφα. Πιάνω, ρε παιδί μου, αλλά δεν είμαι τώρα σαν τους άλλους να βουτάω. Αλλά θες και εσύ να σε παίξουνε, ναι. Αυτό. Θέλω, ναι, είναι... αυτό ακριβώς αυτό. Θέλω και εμένα να με παίξουν, να με κάνουν παρέα. Αυτή είναι δεινή ψαροντουφεκάδες. Δεινή, δεινή, ναι, ναι. Εσύ είσαι... Τι, δεμή. Καλώς είμαι κι εγώ, αλλά όχι σαν αυτούς, ρε παιδί μου, τώρα. Ωραία. Γιατί πας μαζί τους, ρε παιδί μου. Βρες μια κατηγορία δική σου, έτσι, πιο β' εθνική. Γιατί δεν πας λίγο... Όχι, όχι, δεν θέλω. Θέλω να παίζω μπάλα με την Α. Θες να πεις μπάλα... Θα τα παίζω μπάλα όλα. Δεν μου λες, ρε Γιώργο, τι ζώδιο είσαι. Είμαι Ταύρος. Ταύρος. Είσαι και, δηλαδή, δεν πρόκειται να αλλάξεις γνώμη. Είναι το οροσκόπο, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Δεν αλλάζεις γνώμη, έτσι, με όχι, τίποτα. Όχι, δεν αλλάζω. Okay. Γιατί τα παιδιά τα ξέρω, είμαστε χρόνια φίλοι. Ναι. Αλλά τώρα τελευταία το κακό έχει παραγίνει λίγο. Και αυτό με τη βάρκα, λέει, δεν έχει τέντα πάνω. Του λέω, βάλε τέντα, δεν μπορώ, α, έχει λεφτά, που να βάλω τώρα κτλ. Και σένα σε έχουν μόνο επάνω εκεί να μαυρίζεις, έτσι. Και νιώθεις ότι έχει αυτοπεποίθησή σου. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος. Ναι, από εμάς τι θέλεις. Θέλεις δηλαδή να σου πούμε τι να κάνεις. Μια γνώμη, ρε παιδί. Μια γνώμη. Η γνώμη ναι. Μου είναι. Να ξεκινήσει ταύλη. Όχι, πλάκα κάνω. Η γνώμη μου είναι. Αν θέλεις να αλλάξεις κατηγορία, δεν μπορείς να είσαι με τα αστέρια και εσύ να μην νιώθεις καλά. Μόνο. Τι άλλο θέλει. Θέλει τίποτα άλλο. Μπορεί να μην αλλάξει. Να αλλάξεις κατηγορία, να είσαι. Να πας σε ανθρώπους που είναι του ίδιου βεληνικούς με σένα, πρώτον. Και δεύτερον. Αν επιμένεις με αυτούς, ψάξε βρες το με σένα. Ή διεκδίκησέ το. Πες, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Καλά, δεν θα πάω να κάνω και ψυχανάλυση τώρα, επειδή δεν έχω την βάρκα να ψαρέψω μαζί τους, ας πούμε. Αλλά οκ. Γιώργο, σε πειράζει να σε δώσω λίγο στη Σοφία το υπόλοιπο τηλεφώνημα. Γιατί με. Δηλαδή τώρα μου την είπες πολύ άσχημα. Ψυχανάλυση, ναι, μπορεί να χρειάζεται. Ψυχανάλυση. Μίλα με ένα φίλο σου. Πες του, ρε, τι να κάνω. Με έχω στην απέξω. Είμαι, το ξέρεις, στο χειρουργείο. Όχι, καλέ, δεν με θέλει. Σιγά, έτσι θέλουν. Λένε ότι θες εμένα, καμία σχέση. Να σε ρωτήσω, ξέρεις ότι υπάρχουν χειρουργοί. Αυτό είναι το σωστό, όχι χειρουργοί. Ναι, ναι. Κουργοί, χειρουργοί είναι λάθος. Λοιπόν, χειρουργοί οι οποίοι λέει, με έχει μόνο να ράβω. Νιώθει μοδίστρα. Δεν είναι καλά. Δεν μπορώ να ράβω, λέει μόνο, πρέπει να κάνω και την επέμβαση. Και εσύ πρέπει να βρεις τη θέση σου, να δείξεις τις ικανότητές σου, να πεις παιδιά. Μπορείς να πιάνει... άρα δηλαδή αύριο που θα πάω μαζί του να πάρω ποδιά. Καθώ τη μοδίστρα, μου την είπες κιόλα. Όχι, πολύ τσαμπουκαλεύεται αυτός. Γιώργο, αν θέλεις, το κουβεντιάζουμε το υπόλοιπο με τα κορίτσια. Όχι, okay, εντάξει. Μην φύγεις, μείνε στη βάρκα σου. Εγώ δεν πάω πουθενά. Εντάξει. Κορίτσια, να είσαι καλά, καλή αρχή. Γεια σου, Γιώργο, γεια σου. Ήδετε, γεια σας. Σε κάθαρα σε ήθελε. Άλλος για τη βάρκα μας ήτανε. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε. Είναι καλή φορά, παιδιά. Ποιο ψάρι μου και ποια για τα ψαροντούφεκα εδώ. Ήθελε να δει τι ψάρια θα πιάσει, Σοφία μου, άνθρωπος, ήταν ξεκάθαρο. Παιδιά, έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν πιάνει ψάρια, οι άλλοι πιάνουν, είναι πάνω στη βάρκα και νιώθει άσχημα. Ναι. Το παίρνουμε και το κάνουμε προσωμείωση σε εμάς. Είσαι σε μία παρέα, μία, ξέρω εγώ, τι σου πω, και αρέσει περισσότερο, για παράδειγμα, εσύ δεν αρέσεις και βγαίνεις μαζί τους. Όχι, εδώ δεν είναι, δώσ' μου τη σειρά σου, δεν γίνεται λάθος. Ρε, άσε με λίγο. Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι ήθελε τη Σοφία. Και εγώ έτσι πιστεύω. Κύριος. Α, ότι κλείγουμε το τηλέφωνο έτσι, ότι με ήθελε. Τώρα σοβαρά μιλάτε εδώ, θα το συζητήσουμε κι άλλο. Γιατί τι έγινε. Ξεκάθαρο πέσιμο ήταν Σοφία μου αυτό. Δεν έχει κάτι. Πώς το καταλάβατε αυτό. Έλα τώρα, βερμπουλάκι. Καταρχά καταλάβαμε τη φωνή. Τη φωνή, σε κατάλαβα τη φωνή. Ότι είναι ξεκάθαρο πέσιμο. Ότι είναι ξεκάθαρα ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Ότι ήταν αυτό ξεκάθαρο. Ότι ήταν αυτό ξεκάθαρο. Όμως, ξεκάθαρο. Εγώ νόμιζα ότι είναι ο Αντώνης. Ποιο Αντώνης, παιδί μου. Σε βλέπω μετά από εδώ θα γίνει ένα χαμούλη στο σπίτι. Ναι, καλή!
κόλαση σήμερα. Δεν είναι το κανονικό δεμπού, είναι προσωμείωση. Λίγο. Ναι, αλλά λίγο να πούμε στον κόσμο τι έχει γίνει. Εντάξει. Δώσε Δεν λέει. Να πούμε ή όχι. Εντάξει, τέλος πάντων. Ήταν ο σύντροφός μου. Δεν το κατάλαβες. Την αρχή κάτι κατάλαβε. Μετά από λίγο, πιο πολύ από το άγχος του. Το κατάλαβα. Εγώ στην αρχή λέω κάπου την ξέρω αυτή τη φωνή. Εγώ νόμιζα τον Αντώνη. Ένας φίλος μου που ήταν καπαλιά. Αλλά ήταν αυτός που έχω τώρα. Όλα εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Καταλαβαίνετε. Όταν αυτοί που έχετε πολλά κιλά, έχουν πολλού άντρε. Τελείωσε. Άιντε πια. Μια μουσικούλα, κάτι. Εντάξει, παιδιά. Δεν το ξέρω. Έρε τη Μαλικοτρίβελη θα γίνει. Είναι live, δεν το ξέρω. Αλήθεια, δεν ξέρω τι είναι.